Γεια και χαρά φίλες και φίλοι του καναλιού. Σήμερα ένα νέο στυλ vlogs που θέλω να καθιερώσω και να το ονομάσω Hunter Vlogs, στο οποίο θα εξιστορώ διάφορες αναμνήσεις μου από παλιές εποχές, 90 συγκεκριμένα, και τις εμπειρίες μου με κονσόλες, παιχνίδια της εποχής κτλ. Πολλές φορές έχετε συνηθίσει να με ακούτε να λέω διάφορες αναμνήσεις και ιστορίες. Αυτά όμως είναι συγκεκριμένα μέσα σε εκάστοτε επεισόδια παρουσίασης κονσολών ή τίτλων, οπότε θεώρησα να φτιάξω κι εγώ ένα βλογκάκι playlist και να μιλάω συγκεκριμένα μόνο για κάποιες αναμνήσεις από εδώ, από εκεί, έτσι λίγο πιο in the mix φάση. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσω για την τελευταία κονσόλα της Atari, αυτινής που ακούει το όνομα Jaguar. Το Jaguar γενικά είναι ένα μηχάνημα το οποίο πήγε άπατο, όπως και αρκετά άλλα μηχανήματα της εποχής. Αυτό βέβαια είχε πιο πολύ τους λόγους του, καθώς ήταν ένα πάρα πολύ δύστροπο μηχάνημα τεχνικά, με πάρα πολύ διάφορα multi-chips, διάφορα hardware bugs, αλλά και παντελή έτσι, απουσία διάφορων tools για τους developers, κάνοντάς του πάρα πολύ δύσκολη την ανάπτυξη τίτλων, καθώς και από third party support. Η ίδια η Jaguar κατάφερε να βγάλει κάποια παιχνίδια, είτε ήταν σαν remaster να το πούμε, είτε κάποια πορτάκια από άλλους τίτλους που υπήρχαν ήδη σε άλλα formats, αλλά γενικά το third party support ήταν πάρα πολύ λίγο, πάρα πολύ δύσκολο, με αποτέλεσμα αυτό το μηχάνημα να βγάλει 50 τίτλους και άλλους 12 για το add-on, το CD, που μαντέψτε πήγε και αυτό άπατο. Γενικά μην πάμε πάρα πολύ μακριά, καθώς αυτές οι περισσότερες λεπτομέρειες θέλω να τις αναλύσω σε συγκεκριμένο επεισόδιο παρουσίαση που θα κάνω την κονσόλα σύντομα. Σήμερα θέλω να μιλήσω έτσι λοιπόν για την ανάμνησή μου για αυτό το μηχάνημα που στη χώρα μας με έναν συγκεκριμένο τρόπο είχε αρκετή πέραση. Ποιος είναι αυτός? Για πάμε λίγο να τον θυμηθούμε. Λοιπόν, το release της κονσόλας έγινε περίπου το 1994 στη χώρα μας, στην Ευρώπη. Γενικά έγινε καλοκαίρι το 1994. Εγώ θυμάμαι σίγουρα εκεί να έχει γίνει το πρώτο προμοτάρισμα από τα περιοδικά της εποχής. Είτε μιλάχαμε από το πιο αθώο αλμανάκο, αλλά είτε μέσα και από Pixel, User κτλ. Θυμάμαι να παρουσιάζεται ως ένα πάρα πολύ δυνατό μηχάνημα 64-bit που θα έρθει και με πολύ τσαμπουκά θα εκθρονήσει τα υπάρχοντα Mega Drive, Super NES αλλά και το 3DO που μόλις άρχιζε να βγαίνει ως 32-bit μηχάνημα, και είχε το θράσος, να το πω έτσι, Atari να σπονσοράρει πάρα πολύ δυνατά ότι μιλάμε για μια 64-bit κονσόλα, η οποία όμως εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερώτημα αν ήταν 64-bit. Λοιπόν, χαρακτηριστικά ήταν 64-bit παιδιά, αλλά τεχνικά, αν δεν μπορούμε να πούμε 16-bit, κάτι σαν 24-bit που συνηθίζουμε να λέμε ότι ήταν, ας πούμε, και το νέο Geo, κάτι ενδιάμεσο δηλαδή από τα 16-bit και πιο πίσω από τα 32-bit. Παρόλα αυτά, επειδή η πρώτη κονσόλα που ήταν 32-bit ήταν το FM Marty Town της Fujitsu και μετά βγήκε το Amiga 32, CD32 κτλ. Το 3DO και αυτό ως αποτυχημένο ήρθε σαν 32-bit όμως. Οπότε το Jaguar σαν 64-bit, η Atari θέλει να κάνει ένα πολύ μεγάλο leap, ένα μεγάλο άλμα τεχνολογικό, και ακόμα δεν είχαν βγει καν τα 32-bit και δεν είχαν καν ακόμα πεθάνει τα 16-bit μηχανήματα. Ήθελε λοιπόν να πάρει το αίμα της πίσω και με ένα πάρα πολύ βαρύ όνομα που είχε στην δεκαετία των 70s και των 80s σχετικά με το home video gaming, θέλησε να τους τσακίσει όλους. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε λόγω των λόγων που είπαμε στην αρχή, δηλαδή δύσκολο μηχάνημα και τα λοιπά. Τώρα στην Ελλάδα λοιπόν θυμάμαι στα περιοδικά να βγαίνουν έτσι οι πρώτες διαφημίσεις με πάρα πολύ υψηλές τιμές του Jaguar. Το παιχνίδι που θυμάμαι να σπονσοράρεται πάρα πολύ στα περιοδικά της εποχής ήταν το Alien vs Predator, που πραγματικά ήταν ένα 3D, ας το πούμε, παιχνίδι, και επίσης ήταν και το καλύτερο best selling παιχνίδι της κονσόλας, με περίπου 84.000 κομμάτια να έχουν πωληθεί. Όλοι λοιπόν θέλαμε να μπορούμε να παίξουμε αυτή την παιχνιδάρα ως fan τότε
του Alien και του Predator προσωπικά εγώ, όμως ήταν λίγο δύσκολο να το βρούμε σύντομα. Η τιμή του λοιπόν ήταν πάρα πολύ ψηλή. Τα χρόνια λίγο περάσαν, 1-2 χρόνια, φυσικά και δεν μπορούσαμε οι περισσότεροι να αποκτήσουμε τότε το Jaguar σε αυτήν τη τιμή. Και μετά Sky λοιπόν μια βόμβα και ένας τρόπος με τον οποίο πολλοί από εμάς και εγώ ανάμεσα σε αυτούς ήταν η λύση για να αγοράσουμε Jaguar. Το Jaguar λοιπόν είχε πάρα πολλά αποθέματα στην Ελλάδα, λογικά, μέσω της Atari. Επειδή λοιπόν δεν πήγε καλά εξ αρχής σαν μηχάνημα και η ίδια αντιπροσωπεία δεν κατάφερε να φέρει και πάρα πολλούς τίτλους. Παλιότερα νόμιζα ότι οι τίτλοι που έφερε official ήταν 4-5, αλλά από ό,τι έχω ψάξει μετά ίσως να ήταν 10-15. Όλοι οι άλλοι ήταν συνήθως με παρασαγωγές από τα μαγαζιά της εποχής που συνηθίζουν να το κάνουν αυτό. Οπότε το Jaguar, επειδή δεν πήγαινε καλά και ειδικότερα την περίοδο του 94-95 που είχε βγει Donkey Kong 1 και 2 στο Super NES και κάποια καλά παιχνίδια για το Mega Drive, ο κόσμος ακόμα προτιμούσε να παίξει 16-bit μηχανήματα που πηγαίνανε τρένο στο απόγειό τους, στο τελείωμα της ζωής τους, και είχαν ήδη σκάσει τα πρώτα συνταρακτικά νέα ότι η νέα κονσόλα τη Sony, το PlayStation με το CD και τα 32-bit αληθινά γραφικά του και το 3D του θα κόψουν, να το πούμε έτσι, κόλλους, οπότε θα γινόταν λίγο χαμούλης. Άρα λοιπόν όσοι είχαν ήδη πάρει το Jaguar και δεν βλέπαν την πραγματική υποστήριξη στο μηχάνημα και παρότι δίνανε και ακριβούς τίτλους και τα λοιπά και δεν τους αποζημιώνανε, είδαν ότι το Jaguar θα πεθάνει. Αυτό το είδε λοιπόν και η ίδια η Atari, με αποτέλεσμα να ρίξει άμεσα τις τιμές στο μηχάνημα και στη χώρα μας, και παρόλα αυτά δεν έφευγε. Οπότε λοιπόν εδώ έρχεται η δικιά μου ανάμνηση, το δικό μου το story, το οποίο δείχνει ότι το έθνος της εποχής, η εφημερίδα, πέταξε μία διαφήμιση τότε, παιδιά, που έλεγε: μαζεύοντας κουπόνια καθημερινά για 2 μήνες και μαζί με 10.000 δραχμές μπορείτε να αποκτήσετε την 64-bit κονσολάρα, ξέρω εγώ, το Atari Jaguar. Εγώ τότε θυμάμαι, ήταν 1997 το έτος, παιδιά, ήταν προς το τέλος του έτους, δηλαδή θα ολοκληρωνόντουσαν τα κουπόνια Δεκέμβριο του 97. Εγώ τότε ήμουνα πρώτη λυκείου, το PlayStation είχε έρθει εδώ και ένα χρόνο περίπου στη χώρα μας και λόγω της πάρα πολύ υψηλής τιμής έτρωγα πόρτα από τους δικούς μου να μου αγοράσουν δηλαδή ένα PlayStation 1. Θυμάμαι λοιπόν ότι ήθελα πάρα πολύ να αποκτήσω έτσι ένα next gen μηχάνημα, αλλά δεν ήταν εφικτό, οπότε αυτό ήταν η ευκαιρία μου. Να πάρω κι εγώ λοιπόν ένα 64-bit μηχάνημα, πανάθεμά με τρομάρα μου, πιστεύοντας λοιπόν στην προπαγάνδα και στα λόγια του Atari Jaguar, που όμως ήδη έβλεπα ότι δεν πήγαινε καθόλου καλά. Έτσι λοιπόν, κάθε μέρα λοιπόν, η μάνα μου ούτως ή άλλως αγόραζε συγκεκριμένα το Έθνος τότε, κάθε μέρα αγόραζε την εφημερίδα, άρα μάζεψε όλα τα κουπόνια, πήγαινα εγώ και τα έκοβα στοργικά κάθε μέρα τα κουπονάκια, και περάσανε οι 2 μήνες και προς το τέλος Δεκέμβρη, αν θυμάμαι καλά, ήταν εκεί κάπου 20 Δεκέμβρη τέλειωσε, δηλαδή κοντά στην περίοδο των εορτών όπως τώρα, συμπλήρωσα τα κουπόνια και ήταν η τελευταία επίσης χρονιά που ήθελα να πάω για Κάναντα, αλλά ντρεπόμουνα, γιατί ήμουνα πρώτη ηλικίου εννοείται, και φυσικά δεν πήγα. Με αποτέλεσμα λοιπόν, παρόλα αυτά, ο πατέρας μου για δώρο Χριστουγέννων να μου δώσει 12.000 δραχμές και ο παππούς μου, που είχα και το όνομά του συγχωρεμένος, μου έδωσε και εκείνος άλλες 10.000 δραχμές. Άρα τι καλύτερο λοιπόν από το να πήγαινα να πάρω το Atari Jaguar. Χώνω τον πατέρα μου, φεύγουμε, πηγαίνουμε στα γραφεία του Έθνους, αν θυμάμαι καλά, κάπου στο Χαλάνδρι, ήταν κάπου στα Μελίσια, κάπου εκεί πάνω, αν δεν απατώμε. Τα κουπόνια σε ένα φακελάκι, τα είχα βάλει. 10.000 τότε, όσοι θυμάστε, με τον Παπα-Νικολάου, το τελευταίο 10.000 που είχε βγει εκείνη την εποχή. Και μπαίνω στο Έθνος με τον πατέρα μου, γεμάτος χαρά, και φτάνουμε σε ένα σημείο το οποίο, παιδιά, είχε πραγματικά ντάνες. Είχε ένα δωμάτιο, το οποίο, τι να σας πω, θυμάμαι ακόμα αυτή τη στιγμή, flashback, πρέπει να υπήρχαν τουλάχιστον 500, 1000 κομμάτια. Ήταν ένα δωμάτιο γεμάτο Atari Jaguar.
Τότε ένιωθα ακόμα πιο πολύ έτσι αγωνία, ένιωθα φοβερά, έλεγα ναι, θα το πάρω τέλος πάντων, θα έχω κι εγώ κάτι γαμάτο. Λοιπόν, πληρώνουμε σε έναν κύριο εκεί που ήταν στη ρεσεψιόν του έθνους, παίρνω το κομμάτι μου εγώ, γεμάτος χαρά, έτσι ούτε καν σακούλα, έτσι στα χέρια. Γυρνάμε σπίτι λοιπόν, ανυπομονούσα να φτάσουμε τώρα από Μελίσια Γαλάτση που έμενα εγώ τότε. Ήμουνα πάρα πολύ εκστασιασμένος, να το πω έτσι, παρότι ήξερα ότι έπαιρνε ένα μηχάνημα το οποίο δεν πήγαινε καλά και δεν είχε και φοβερούς τίτλους ή έστω οι καλοί τίτλοι δεν μπορούσαν να βρεθούν Ελλάδα. Ήμουνα, παιδιά, εκστασιασμένος. Πηγαίνω λοιπόν σπίτι, συνδέεται στην παλιά μεγάλη 28 Trinitron CRT. Συνδεθιμότητα, όσοι ξέρετε, έχει μέσα ένα απλό RF καλώδιο, παρότι όμως τότε υπήρχε και RGB και S-Video καλώδιο. Το RGB υπήρχε από third party, το S-Video ήταν γνήσιο καλώδιο. Και βάζοντας μέσα, είχε φυσικά, θα γνωρίζετε οι περισσότεροι, το CyberMorph ως δώρο. Κουμπώνω λοιπόν το CyberMorph, ανοίγω και ξαφνικά βλέπω αυτό το όμορφο intro που ξεκινάει η κονσόλα, το rotating Kivo με το Jaguar και τον ήχο του Jaguar να βρυχάται και λέω όπα, αυτά είναι ωραία στερεοσκοπικά 3D, τώρα αυτά δεν τα πολύ ζούσαμε ας πούμε στα 16-bit. Ξεκινάω, παιδιά, το CyberMorph και όσοι έχετε δει και το επεισόδιο του Angry Nerd ας πούμε με το Jaguar, το επεισόδιο του, θα έχετε δει ας πούμε που κολλάει συνέχεια και λέει το ολόγραμμα που είναι ο βοηθητικός κομπιούτερ του σκάφους του CyberMorph, συνέχεια την ίδια πατάτα φράση που θα δείτε τώρα. Λοιπόν, αυτή η φράση πραγματικά και εμένα μου είχε κάνει μεγάλη ζημιά στο μυαλό μου. Το CyberMorph ποτέ δεν το τερμάτισα, δεν το κατάλαβα. Okay, είχα καταλάβει ότι πρέπει να καταστρέφω ή να μαζεύω τα κόδια, βγαίναν κάτι τεράστια σκουλίκια. Μου άρεσε η ιδέα του διαστημόπλοιου που μεταλλασσότανε και τα λοιπά, ας πούμε, άλλαζε σχήμα, λες και ήταν κάποιο transformer. Με ενοχλούσαν πάρα πολύ τα χρώματα, τα οποία ήταν πάρα πολύ φτωχά. Δεν υπήρχε μεγάλη παλέτα ιδιαίτερη, ο ήχος ήταν ok, μπορούσε να ήταν και πιο τραγικός για αυτό που περίμενα. Είχε ένα concept η ιστορία του CyberMorph, δηλαδή είχε μια ομορφιά βάση και του manual όσοι διαβάζετε το story και το γνωρίζετε, αλλά δυστυχώς το αποτέλεσμα ήταν αρκετά απογοητευτικό. Παρόλα αυτά συνέχιζα να κάνω, ας το πούμε, ψυχαναγκαστικά κακό στον εαυτό μου και να παίζω CyberMorph, μέχρι που μέσα σε 2 μέρες είχα ξενερώσει τόσο πολύ που κατεβαίνω λοιπόν τότε στο αγαπημένο μου software center που υπάρχει ακόμα και παρεμπιπτόντως αυτές τις μέρες κλείνει και τα 30 χρόνια. Πολύ καλό μαγαζί στη Χαλκοκονδύλη. Έχω περάσει δεκάδες ώρες εκεί μικρός, από το δημοτικό έως το λύκειο και τα λοιπά και μεταγενέστερα. Όσοι δεν το γνωρίζετε, να κάνετε μια επίσκεψη. Έχει πάρα πολλά πράγματα σε ρετρό και σε σύγχρονα games φυσικά. Τέλος παρένθεσης, πηγαίνω λοιπόν στο software center και βλέπω τη μεριά που είχε τα Jaguar παιχνίδια και ήτανε Kasumi Ninja, Wolfenstein 3D, Sensible Soccer, Doom, αν θυμάμαι καλά, Rayman και Tempest 2000. Είχε περίπου λοιπόν 5 τίτλους από 10 φορές τον κάθε τίτλο. Ήδη στη βιτρίνα τότε χριστουγεννιάτικα έπαιζε και ένα PlayStation 1, έπαιζε και ένα Saturn, υπήρχε και το Nintendo 64 και έβλεπα εκείνα και έλεγα «Νικόλα, προς γιο σου, μην κοιτάς αυτά, κοίτα καλύτερα το Jaguar τώρα που πήρες και πάρε εδώ κανένα τίτλο να γουστάρεις, γιατί με το CyberMorph βλέπω να το πετάς από τον μπαλκόνι και να αυτοκτονείς και εσύ μαζί του. Θα πηδηχτώ από το παράθυρο, θα τρελαθώ». Αποφασίζω λοιπόν να αγοράσω πρώτα το Wolfenstein 3D, παρότι υπήρχε και το Doom. Όπως ξέρετε, το Wolfenstein 3D ήταν το πρώτο shooter στον κόσμο από την ID Interactive και η συνέχειά του ήταν το πολύ ανώτερο και καλύτερο Doom, το οποίο είχα παίξει όμως και τα δύο παιχνίδια τότε σε PC με Windows 95. Οπότε τσιμπάω το Wolfenstein 3D, γυρνάω σπίτι χαρούμενος, τιμή θυμάμαι ακριβώς, ήταν 12.900, παιδιά. Πολλά τα λεφτά για ένα μηχάνημα που δεν πήγαινε καλά και απλά τα μαγαζιά θέλαν να ξεφορτωθούν τις κασέτες τους. Δυστυχώς, όταν ας πούμε παιχνίδια PlayStation τότε είχαν 15 και 16.000, δεν μπορούσατε να πουλάτε τότε 12.900 στο Jaguar. Έπρεπε να το πουλάμε τουλάχιστον 5-6 χιλιάρικα το 97, όταν ήδη το 96 επίσημα έκλεισε, παιδιά, η Atari, σταμάτησε δηλαδή την παραγωγή, έκανε discontinue το Jaguar. Οπότε λοιπόν τσιμπάω το Wolfenstein 3D, φεύγω με το λεωφορείο τότε το 608, πάω γρήγορα σπίτι, ανεβαίνω, δεν μιλάω σε κανένα, ναι, ανοίγω τη συσκευασία με προσοχή, εκ των οποίων τη συσκευασία από αυτά τα παιχνίδια τα έχω και τα 4, θα σας πω ποια είναι στη συνέχεια, τα έχω άψογα.
Βάζω Wolfenstein 3D και αρχίζω και πορώνομαι καθώς παίζω το πρώτο μου παιχνίδι first person shooter σε κονσόλα. Τότε ήδη εγώ λιγουρευόμουν απίστευτα τα πρώτα shooter παιχνίδια που θα ψευτοσκάγαν ή διάβαζα που θα σκάζουν σε PlayStation 1, τύπο Duke Nukem ας πούμε, Quake στο Saturn, το Exhumed, το όσοι θυμάστε, στο PlayStation 1, και ήδη είχε βγει νομίζω και το Doom στο PS1 και στο Saturn. Και παρόλα αυτά εγώ έπαιζα το Wolfenstein 3D που ήταν ακόμα πιο παλιό παιχνίδι και το έπαιζα στο Jaguar. Άρα λοιπόν ήμουνα πάλι ένα σκαλί πίσω, αλλά παρόλα αυτά να πω την πικρή μου αλήθεια ή καλή αλήθεια, δεν ξέρω, πείτε το πως θέλετε, το ευχαριστήθηκα παιδιά το Wolfenstein και το τερμάτισα και ένιωσα και τη φάση του controller pad με τα keys, με το inlay που έχει και τις διάφορες συντολές, ήταν αρκετά όμορφο, το παιχνίδι ήταν gore, είχε πλάκα, παρόλα αυτά όμως το δώσα και κατάλαβε, το τερμάτισα. Και μετά από περίπου κανένα τρίμηνο, σώζοντας λεφτά από το χαρτζιλίκι και μη τρώγοντας στο σχολείο στα διαλύματα, πίτσες, τυρόπιτες, κουρασανά κτλ., πηγαίνω πάλι software center μετά από καιρό για να πάρω το επόμενο παιχνίδι, το οποίο αυτή τη φορά ήταν το Kasumi Ninja. Το Kasumi Ninja λοιπόν ήταν μια αντιγραφή Mortal Kombat κτλ., το οποίο είχε πάρα πολύ πλάκα με κάποιες κινήσεις, ειδικά ο Σκοτσέζος όταν σήκωνε τη φούστα του και έβγαινε η φωτιά ας πούμε από κάτω. Είχε την πλάκα του, είχε τα fatalities του, ήταν αστείο παιχνίδι, δεν είχα τότε δεύτερο pad να παίξω, αλλά θυμάμαι ότι και αυτό ας πούμε όσο μπόρεσα είπα πάει στο καλό. Το τερμάτσα κι αυτό, το ευχαριστήθηκα, δεν ξέρω μπορώ να πω 100%, είχε την πλάκα του, ακόμα έχω τη ζώνη του καράτε που είχε μέσα δώρο ή συσκευασία και στη συνέχεια μαζεύοντας κι άλλα λεφτά, επειδή ένας φίλος ήδη ο Γιωργάρας είχε πάρει και αυτό το Jaguar με το Έθνος και είχε χτυπήσει το Doom, μου λέει φίλε, αγόρασε μου λέει το Doom, έχω αγοράσει το software center, το Junk Link, το καλώδιο, δηλαδή ένα link cable για το οποίο μπορείτε να παίξετε με αυτό διπλό, συνδέοντας δύο κονσόλες, δύο τηλεοράσεις, δύο παιχνίδια. Και ψήνομαι λοιπόν, άλλο χαρτζιλίκι, άλλη πείνα στο σχολείο, μάζεμα από εδώ, μάζεμα από εκεί, άλλες 12.900, πάλι στο software center παιδιά και τσιμπάω το Doom. Λοιπόν, με το Doom τα πράγματα ήταν λίγο πιο ωραία, γιατί θυμάμαι τα Σάββατα, όταν είχα τελειώσει το διάβασμα γιατί δεν είχα άλλες υποχρεώσεις, τότε εκεί πάλι... Δεύτερο εξάμηνο Δευτέρας Λυκείου, πρώτης Λυκείου συγγνώμη, πήγαινα λοιπόν στο φίλο τον Γιώργο ή ερχόταν σπίτι μου και έφαινε μια μικρή τηλεόραση σε μένα και εκεί συνδέαμε λοιπόν με το Jag Link και παίζαμε παιδιά multiplayer το Doom. Η εμπειρία τότε ήταν πολύ όμορφη, παρότι είχαμε και RF καλώδια και η εικόνα ήταν σαφώς χειρότερη στις CRT τις οθόνες. Θυμάμαι παιδιά ότι το ευχαριστιόμασταν, παίζαμε αρκετές ώρες και εν τέλει λέγαμε και ευχαριστώ που μπορούσαμε να παίζουμε και αυτά τότε. Η συνέχεια ήταν ας πούμε πολύ ξεκάθαρη μετά. Δεν πήρα κάποιο άλλο παιχνίδι γιατί όπως σας είπα είχα το Cybermorph. Μετά επόμενο παιχνίδι πήρα το Wolfenstein 3D. Στη συνέχεια τρίτο παιχνίδι το Kasumi Ninja. Και τέταρτο και τελευταίο το Doom. Ήθελα πάρα πολύ να βρω το Alien vs Predator αλλά δυστυχώς ποτέ δεν το βρήκα στα ράφια καταστημάτων, είτε Game Buster είτε Teleclub, παρότι το διαφημίζανε τα περιοδικά τότε της εποχής, ποτέ εγώ δεν μπόρεσα να βρω αυτό το παιχνίδι. Και επειδή το έχω αποθυμένο και τώρα τελευταία βρήκα και το κουτί του Jaguar που είχε πεταχτεί κατά λάθος πριν κάποια χρόνια, μπόρεσα και βρήκα ένα κουτί που πολλοί θα θυμάστε που το έλεγα και σε βίντεο ή το σπάμαρα και σε γνωστές retro Facebook ομάδες, ότι έψαχνα κουτί. Το βρήκα λοιπόν τώρα το κουτί. Μπορεί να στεγαστεί και να κοιμάται το Jaguar μου και τώρα μου είχε ανακάμψει λίγο το ενδιαφέρον να ασχοληθώ λίγο να βάλω κάποιους τίτλους γιατί έχω ας πούμε μόνο 4. Προς μεγάλη μου έκπληξη θέλω να πω κλείνοντας αυτό το vlog είναι ότι έχουν ανέβει πάρα πολύ παιδιά οι τιμές του Jaguar, είτε μιλάμε για κονσόλα που minimum στο eBay παίζει περίπου 3 εκατοστάρικα, ναι καλά ακούσατε, 3 εκατοστάρικα minimum, έως κάτι 400-450 μέχρι και 500 έχω δει ας πούμε για καλές μην καταστάσεις. Και παρέα με τις κονσόλες έχουν ανέβει και εξωφρενικά οι τίτλοι. Τώρα, στα 50 παιχνίδια που έχουν βγει για τον Jaguar, να πούμε ότι τα καλά, να πούμε με το χέρι στην καρδιά ότι είναι 10. Εγώ τόσα θα πω, για να μην πω και 7.
Σίγουρα μετράει πάρα πολύ, παιδιά, το Rayman, σίγουρα μετράει πάρα πολύ το Alien vs Predator και το Doom είναι πάρα πολύ καλό αν εξαιρέσουμε την απώλεια της μουσικής που έχει. Σίγουρα υπάρχουν και κάποια άλλα παιχνίδια τα οποία εγώ δεν έχει τύχει να παίξω, βλέποντας απλά μόνο σε reviews στο YouTube. Το Tempest 2000 είναι και ένα άλλο, λένε, πάρα πολύ καλό παιχνίδι, το οποίο εγώ το βρίσκω πάρα πολύ αδιάφορο και δεν ξέρω αν θα το πάρω ποτέ. Παρ' όλα αυτά, οι τιμές ανεβαίνουν πάρα πολύ. Οπότε, αν κάποιοι έχετε Jaguar και θέλετε λίγο να ξανασχοληθείτε, ίσως να πρέπει να ξεκινήσετε να μαζεύετε τίτλους τώρα, γιατί μας βλέπω σε κανένα χρόνο να έχουν 200 ευρώ οι τίτλοι και να γελάμε και να κλαίμε παράλληλα όσοι συλλέκτες θέλουμε λίγο να ενισχύσουμε τη συλλογή μας στο Jaguar. Τέλος, ένα άλλο αποθυμένο που είχα μικρός, βλέποντας συνέχεια το Jaguar CD, είναι ότι κάποια στιγμή ναι, θέλω ένα Jaguar CD. Και αυτό έχει ξεφύγει πάρα πολύ. Μιλάμε στο χιλιάρικο για κουτά το unit και για ένα unit που ένα στα δύο παίζουν. Ναι, με αυτή την στατιστική, παιδιά, μπορείτε να πάρετε καινούριο Jaguar CD και να μην παίξει ποτέ. Είναι λίγο τραγικό, τραγικότατο θα έλεγα εγώ, αλλά έστω για τη συλλογή θα έψηνα κάποια στιγμή στο μέλλον να βάλω και ένα Jaguar CD, μόνο και μόνο για την νοσταλγία και την ανάμνηση που μου σπάμαραν τα περιοδικά το μυαλό ότι το Jaguar θα τα σπάει και το Jaguar CD θα τα σπάει περισσότερο. Ναι, τα αυγά που έσπασα στο τέλος. Λοιπόν, αυτό ήτανε η ανάμνησή μου, ένα βλογκάκι για το Jaguar. Πώς το πήρα εγώ λοιπόν στην Ελλάδα της εποχής πίσω στο 1997. Ωραίες εποχές, όμορφες εποχές. Jaguar με κουπονάκια από Έθνος. 200 δραχμές, αν θυμάμαι καλά, είχε εφημερίδα και το κουπόνι. 10.000 δραχμές κόστιζε τα έξτρα λεφτά για την απόκριση του Jaguar. Το πήρα, του έδωσα τη χαρά να παίξω. Δεν του έδωσα όμως το δικαίωμα, γιατί μετά από ένα χρόνο πήρα το PlayStation 1 και το Jaguar έκτοτε το φάγε η μαρμάγκα, η σκόνη, η κλεισούρα, η υγρασία στην αποθήκη μου, που βγήκε μέχρι πριν από 5 χρόνια περίπου άρχισα να ασχολούμαι με το ρετρό. Ήδη δεν ξέρω όσοι έχετε παρακολουθήσει, έχω κάνει το πρώτο Console War επεισόδιο του καναλιού σχετικά με μάχη Battle Doom, Jaguar και 32X για το Doom το παιχνίδι. Όσοι δεν το έχετε δει, δείτε το, είναι πάρα πολύ όμορφο. Και σύντομα, μόλις μαζέψω και κανέναν άλλο τίτλο παραπάνω, θα μαζέψω όλη την κονσόλα, όλα τα περιφερειακά που θα έχω αποκτήσει, θα παίξει ένα ωραίο unboxing και ένα ωραίο επεισόδιο παρουσίαση της κονσόλας, όπως συνηθίζω να τα κάνω εγώ, λέγοντας και μην σταματώντας ποτέ. Αυτά λοιπόν, φίλοι μου, ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Αν έχετε πρώτη φορά στο κανάλι, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και να είστε έτοιμοι, γιατί σκάνε πάρα πολύ καλά επεισόδια τις επόμενες μέρες. Να είστε καλά, keep it retro, keep collecting guys. Some of you believe your system is the most advanced in the universe. Let's review the numbers. Sega Genesis is 16 bits, 3DO is 32 bits, the Atari Jaguar is 64 bits. Which is more advanced? Clifford! Hmm? 16 and 32 are less than 64. So with 64 bits, 3D graphics, real world animation, and lightning speed that you can only get with Jaguar, which is more advanced? Clifford! Can you repeat the question? Jaguar! Jaguar! Jaguar!